Ποιούνται όλοι και πώς σιγά σιγά αρχίζουν και πετάνε από πάνω τους ό,τι ψεύτικο και ό,τι δίθεν και ό,τι πλαστό και επίπλαστο και επιπρόσθετο και όλα τα λοιπά. Κατερίνα καινούργια κυρίες και κύριοι, δέχτηκε έτσι αρκετά έντονη πίεση από τη Χριστίνα Πολίτη και μέσω από τον blog της και την προκάλεσε, αν θέλετε, Χριστίνα Πολίτη να βγει στην εκπομπή χωρίς τις τρέσες. Έβγαλε λοιπόν τις τρέσες. Η Κατερίνα είχε πρόσφατα δηλώσει ότι φοράει τις τρέσες γιατί νιώθει ανασφάλεια με τα μαλλιά της, λόγω του ότι είχε ένα ατύχημα παλιά και τις τα είχαν κάψει, που αυτό σημαίνει ότι έχουν μείνει λιγότερα από ό,τι κανονικά. Και γενικώς η τηλεόραση θεωρώ ότι δημιουργεί έτσι ανασφάλειες, βγάζει προς τα πάνω ανασφάλειες όσον αφορά στην εικόνα. Και πολλές είναι εκείνες οι οποίες πέφτουν στην παγίδα του να βάλουν μαλλιά, να βάλουν νύχια, να βάλουν βλεφαρίδες, να βάλουν, προκειμένου να είναι η εικόνα τους πιο αποδεκτή και πιο αρεστή. Η Κατερίνα φαίνεται όμως ότι έρχεται και ξεπερνάει αυτό το στάδιο. Και τόλμησε και βγήκε χωρίς τρέσες εχθές στην εκπομπή. Και θα πάμε αμέσως τώρα να δούμε το αποτέλεσμα. Οι πολύ συζητημένες αυτές τις τρέσες, που πολλοί κόσμος τις έλεγε ότι είναι υπερβολικές, φύγαν από το κεφάλι της και είδω το αποτέλεσμα. Σήμερα είναι η μέρα των αλλαγών. Γιατί? Γιατί κουρεύτηκα. Γιατί, Παναγία μου. Α, επειδή κουρεύτηκε η Κατερίνα. Βασικά γιατί αλλάζουν πολλά μέσα μας. Πέρα από αυτό. Έχουμε και αλλαγές στο πλατό. Έχουμε αλλαγή, μια τεράστια αλλαγή. Είναι επειδή κοντεύουν τα φώτα, σκέφτηκε ότι αντί να πέσει να πιάσει το σταυρό, να κόψει δύο δάχτυλα το μαλλί. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω να με στηρίξετε λίγο. Μωρέ, εμείς τη στηρίζουμε, αλλά το quiz είναι πόσα δάχτυλα έχει κόψει τα μαλλιά τη σήμερα και δεν έγινε μια την τρέσα. Πάρα πολύ βασική παράμετρο συγκεκριμένη. Ολές. Εντάξει, περισσότερο. Και επίσης και κούρεψα πρώτη φορά εγώ με τόσο κοντό μαλλί. Με περίπου νέο look, καλησπέρισε η Κατερίνα Καινούριου τους τηλεθεατές στην εκπομπή που εμφανίζεται. Τα σχόλια για την αλλαγή που δεν φάνηκε ποτέ έδιναν και περνάν. Ποβέρο, πώς αισθάνεσαι, Σαμσόν. Είναι ότι το χάσει τη δύναμή μου. Πού να το κάνεις αγορέ. Δεν φαίνεται πιο φυσικό όμως έτσι. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Φαίνεται τουλάχιστον, και πιο κοντό φαίνεται. Τουλάχιστον 32. Γιατί φαινόσουν 44. Έλα, σταμάτα με τις ηλικίες. Να φτάσει την ηλικία που πρέπει σιγά-σιγά. Τι να κάνω για να φτάσω να φαίνομαι 26. Μαύρα. Μαύρα δεν τα κάνω. Νίκο, ξέχνα το. Είναι ένα βήμα και αυτό και θέλω να μου παραδεχτεί. Τι βήμα, μωρέ Κατερίνα. Σαν τον Σαμσόν με μόνο δύο δάχτυλα κούρεμα, δεν το λες. Ενώ η Μαρία Ηλιάκη, βλέποντας την Ελεονόρα στα πλάνα, έκανε μια δήλωση φωτιά. Και η Ελεονόρα μάκρυνε λίγο τα μαλλιά σου για να πάρουν άλλη σειρά να τα κόβουνε. Έτσι, θα τα κόψεις. Τώρα. Κόψτε, θα τα κόψεις κοντά, γορέ. Κάποια στιγμή θα τα κόψω, παιδιά. Μου έχουν σπάσει τα νεύρα. Κόψτε, ρε παιδί μου, σε παρακαλάμε τόση νοματέη μόνο. Έλα, κόψτε αύριο τώρα να κάνουμε και δυο την αλλαγή. Όχι, άμα. Εσύ ποια αλλαγή. Ευχαριστώ, δεν θέλω να τα κόψω αύριο. Μετά μπορείς να βάλεις περούκες. Η Κατερίνα Καινούριου περίμενε με αγωνία τα σχόλια των τηλεθεατών για την αλλαγή των μαλλιών της. Η ίδια λίγες ώρες πριν εμφανιστεί στην εκπομπή είχε αναρτήσει στην προσωπική σελίδα του Twitter της. Καλημέρα σε όλους. Από σήμερα φυσικό μαλλί. Κάτι έβγαλα. Ουφ, περιμένω εντυπώσεις. Γνωστοί και φίλοι λοιπόν περίμεναν με ανυπομονησία να δουν την ξανθιά δημοσιογράφο χωρίς τρέσες, εξτέ και με μαλλί σίγουρα πιο κοντό από ό,τι την είχαμε συνηθίσει. Αλλά μάταια. Ναι, μόνο με την καινούργια σήμερα ασχολούμαστε. Είναι που έκανες την αλλαγή, μην τρομάζεις. Έτσι λοιπόν, πολλοί έσπευσαν να την ενημερώσουν ότι τσάπα χαιρόταν. Αλλαγή δεν υπάρχει. Και εκείνη θέλοντας να απαντήσει σε όλους εκείνους τους καλοθελητές που ούτε έναν καλό λόγο δεν είπαν, απάντησε. Τα άκοψα βρε παιδιά και έβγαλα τα ψεύτικα. Είναι ένα βήμα κι αυτό. Μη με αποπέρνετε, πείτε έναν καλό λόγο, προσπάθησα τουλάχιστον. Κουρεύτηκε. Όχι, σαν είναι και σένα, πιο... μισοπόντο. Παιδιά, τέλος πάντων. Δύο παλάμες, είναι πιο ωραίο το μαλλί του. Τέλος πάντων, μία παλάμη. Είμαι αποσυντονισμένη λόγω μαλλιού, του κουρέματος. Αποσυντονίστηκε. Αποσυντονίστηκα, ναι. Συγγνώμη. Το ακούσαμε και αυτό. Και ενώ η Κατερίνα αποσυντονιζόταν, ο Νίκος Μουτσινάς έφτιαχνε σενάρια. Σενάρια που εμπνεύστηκε αφού είδε την Κατερίνα χωρίς τρέσες. Η οποία είσαι μόνη σου σε ένα δάσος, είναι βράδυ. Προφανώς έχουν κυνηγήσει εκεί σε ολόγυμνη με τα πολλά μαλλιά να σε κρύβουν. Σου λέω το μαλλί το έχω κόψει. Θα σου φέρει η παραγωγή ό,τι θες. Πολύ μαλλί. Μαλλί και δάσος το πλάνο. Μαλλί, δάσος. Το κορίτσι του Δέστε τους είχε μιλήσει για τις τρέσες που φοράει και στη δική μας εκπομπή. Μια αποτυχημένη περμανάντ ήταν ο λόγος που οδήγησε την Κατερίνα στα πρόσθετα μαλλιά. Πριν κόψω τα μαλλιά μου, ναι. Φορούσα και extension, ναι. Και τρέσες. Και τα δύο μαζί. Και τα δύο μαζί. Βάλε ένα από τα δύο, το βάρινες. Δεν καταλαβαίνω γιατί έχει γίνει τόσο τεράστιο θέμα, επειδή ξέρεις, το λέει και ο Νίκος από πέρσι στην εκπομπή. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να πω ότι ναι. Όταν βγω έξω πολλές φορές δεν το κάνω. Όταν είμαι στην εκπομπή, εγώ θα τη βάλω την τρέσα μου. Και αυτό σε όσου άλλου αρέσει, άλλου δεν αρέσει. Δεν με απασχολεί. Οι τρέσες γίνανε διάσημες. Οι τρέσες της Κατερίνας καινούργιου. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Εγώ νιώθω πολύ ωραία με τα μαλλιά μου και άνετα. Όταν
Το ξέρεις εσύ ότι παλιότερα είχα πάρα πολλά μαλλιά. Ήθελα στα 18 μου να πάω να κάνω μια περμανά. Κάει και το μαλλί μετά μου. Είναι καρέ. Δεν μπορούσα να το συνηθίσω το καρέ. Πήγα και βάζω καμιά φορά ένα πρόσθετο. Η Κατερίνα καινούργιο, ωστόσο, εκμυστηρεύτηκε στην Τζορτζέλα την αλλαγή που θα ήθελε να κάνει. Ίσως αυτό που τώρα βλέπετε να είναι η αρχή για το μεγάλο μπαμ της Κατερίνας. Μπορεί τώρα του χρόνου να αποφασίσω και να θέλω να τα αλλάξω. Ή προς το Πάσχα σκέφτομαι να μην προσκόψω κανένα καρέ. Δεν το έχω σκεφτεί ακόμα. Α, σκέφτεσαι να τα κόψεις. Σκέφτομαι να τα αλλάξω λίγο, τα βαρέθηκα. Θα σου πηγαίνουν πάρα πολύ. Θα δούμε προς το Πάσχα. Το χρώμα. Το χρώμα μου δεν τα αλλάζω. Μ' αρέσει το ξανθό. Τι και αν δεν φάνηκε η αλλαγή, η Κατερίνα νιώθει πιο διαφορετική από ποτέ. Τουλάχιστον ελάφρυνε το κεφάλι της. Πάντα υπάρχουν επιλογές. Καλά, ναι. Και στο λέει αυτό η κοπέλα με τα κοντά μαλλιά. Κοιτάξτε, δεν έχει μεγάλη διαφορά. Δεν το κατάλαβα καμία διαφορά. Περιμένετε. Εκεί που ήταν λιοντάρι. Θα πετάξω εγώ τη βόμβα λοιπόν τώρα. Η Κατερίνα καινούργια μου είχε εκμυστηρευτεί. Τη σκέφτεται μετά τα Πάσχα να τα κάνει καρέ. Καλή σα. Ναι, το έχει πει. Αλλά να σου πω κάτι. Αυτή θα ήταν μια πραγματική αλλαγή. Δηλαδή να δει την Κατερίνα με καρέ. Μάλιστα θα τη πηγαίνει κιόλα, πιστεύω πολύ. Εντάξει, μην το πεθάνουμε το πράγμα τώρα. Μην αρχίσουν να κόβουν μαλλιά. Γιατί έχω δει ότι ήδη έχουν ξεκινήσει κάποιε κυρίε και κόβουν τα μαλλιά. Αλλά δεν παίζει ρόλο πώς θα κόψεις το μαλλί. Το θέμα είναι να σου πάει. Είναι και λίγο. Θέλω να πω όμως κάτι για την Κατερίνα. Τις τρέσεις τις οποίες άφησε, γιατί άφησε μία τρέσα, παιδιά, και το μαλλί δεν έχει τον όγκο που είχε το λιοντάρι, το. Ναι. Ούτε το μήκος έχει πάει λίγο πιο πάνω. Θεωρώ ότι πρέπει να πάει σε δημοπρασία η τρέσα που δεν έβαλε η Κατερίνα. Για καλό σκοπό. Η Κατερίνα και με το μαλλί μου τσινά να μείνει, θα είναι κούκλα. Λοιπόν, το επόμενο μου βήμα μένει είναι το μαλλί μου τσινά, γιατί βλέπω ότι ψηλοαντιγράφεται τώρα το κοντό και δεν μπορώ. Ή θα τα μακρύνω μέχρι τη μέση και θα γίνω ραπουντζέλ. Κάτι μαλλί δεν έχει μαλλί ο Νίκος μου τσινά. Ψηφίζω το πρώτο. Δεν έχει μαλλί. Θα τα ξηρίσω. Ψηφίζω να γίνει ραπουντζέλ. Τι κάνει μαλλί Μαρέλια και η Κατερίνα καινούριου. Όχι, έχω μαλλί ή μελέτη. Α, να μην κάνει μαλλί μου τσινά εννοούμε. Μαλλί μου τσινά. Εντάξει, θα γίνει στη θηλυκή του πλευρά. Κατάλαβε τι γίνεται. Δεν είναι κακό να παίρνει αντρικό κούρεμα. Ρε παιδιά, να σα πω λίγο κάτι. Ασχολούμαστε τώρα με τι τρέσει συνεχώ τη Κατερίνα καινούριου που έχουν γίνει διάσημε αυτέ οι τρέσει. Εντάξει. Δηλαδή πιστεύω ότι αν πάρει την τρέσα και πα να την πουλήσει. Α, τη Κατερίνα. Θα βγάλει και λεφτά. Λοιπόν, όλε οι άλλε παρουσιάστρε. Δηλαδή. Ναι, δημοπρασία. Είναι συλλεκτικό κομμάτι η τρέσα τη Κατερίνα. Όλε οι άλλε παρουσιάστρε, οι τραγουδίστρε, οι ηθοποιοί, μοντέλα, βάλε, celebrity. Yeah. Ναι. Τι τρέσα ναι, κυκλοφορεί. Η διαφορά και είναι. Τι ψεύτικο μαλλί κυκλοφορεί. Η διαφορά στο ζέλο μου είναι ότι η Κατερίνα είναι ειλικρινή και έχει παραδεχτεί ότι φοράει τρέσες και αυτό πληρώνει που το ακούει συνέχεια κοπέλα για τι τρέσες. Δηλαδή, είναι μοναδική που η Κατερίνα έχει αλλάξει τελείω τρόπο επικοινωνία. Μ' αρέσει γιατί έχουμε δει πώ θα χειρίζεται τα πράγματα με μία. Τελείως έτσι, ηρεμία, χύμα, πλάκα, αυτό, ναι, αυτό. Δεν ενδιαφέρει πλέον. Ήταν ένα σημαντικό βήμα, γιατί όταν μια γυναίκα έχει, και η Φλωρίδα το καταλάβει, πολύ μακρύ μαλλί, δεν πάει κατευθείαν στο κοντό, έχεις κάνει πάρα πολύ αποφασισμένη. Και εννοείται και η Κατερίνα ούτως ή άλλως είναι από τα κορίτσια που είναι πολύ φιλική, που δεν έχει καβαλήσει καθόλου το καλά. Με απλά εγώ προσπαθώ να καταλάβω τις διαφορές ο καημένος και δεν μπορώ. Σου είπα, έχει όγκο και μήκος. Και αν η Μαρία Ηλιάκη θέλει να τολμήσει να κάνει κάτι, ας το κάνει γιατί έχει προσωπάρα και η Μαρία. Περισσότερο παιδιά, η τρέσα ψυχολογικό στήριγμα. Για να μην την αφήνουμε απ' έξω. Περισσότερο ψυχολογικό είναι το μαλλί παρά. Από που ξέρω. Ναι. Η τρέσα και το φόρτωμα, άλλα πράγματα. Πρέπει να πούμε όμως, Ελεονόρα μου, ότι για να κάνεις το κοντομαλί, πρέπει να έχεις και άλλες προδιαγραφές. Προδιαγραφές ακούω. Για πες, Τζελάκη. Γιατί το κοντομαλί, παιδιά, είναι δύσκολο το κοντομαλί. Και θέλει και συγκεκριμένο πρόσωπο. Έχει δέξιο πρόσωπο το κοντομαλί. Θέλει και δέξιο πρόσωπο. Βασικά το κοντομαλί πρέπει να ξέρεις ότι θα σου πηγαίνει, γιατί αν δεν σου πηγαίνει μετά δεν μακραίνει. Και να το υποστηρίζει. Λοιπόν, μόλις επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι, έχουμε στα μαλλιά μου, δεν το ξεχάσω. Το κράξιμο, έτσι. Και τώρα ξαφνικά βλέπω κεφαλάκια τέτοια και κυκλοφορούν παντού. Τι σε πειράζει, εμένα καθόλου. Καθόλου, καθόλου. Ούτως ή άλλως λένε αλλά ακούμε μελέτη πάντα. Δεν μου αρέσει αυτό. Αλλά το κράξιμο όμως έπεσε. Από όλους αυτούς που το ακολουθούν τώρα. Έξαλλησε. Λοιπόν, πλάσαρες μόδα. Άνοιξες τον δρόμο του μαλλιού. Πριν κράξεις, σκέψου ότι μπορεί κάποια στιγμή να κάνεις τα ίδια. Έτσι, Μιχάλη. Μιχάλη. Την ίδια κούπα έχει.